Καλημέρα κορίτσια, καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό το κορίτσια μάλλον πρέπει να το κόψω γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος μας βλέπει. Λοιπόν, εύχομαι όπως είναι η σημερινή μέρα ηλιόλουστη εδώ στα Γιάννενα να είναι όλες οι μέρες σας. Είπα σήμερα, έχω ξυπνήσει αρκετά νωρίς, τώρα είναι 9:30, δεν ήταν από επιλογή. Δυστυχώς τα ανακάλυψα τώρα το χειμώνα ότι έχω ή ηγμωρίτιδα ή αλλεργική ρινίτιδα. Μου είπε ο γιατρός να πάω να το ψάξω σε οριλά, νομίζω οριλά. Δεν πήγα ακόμα, τώρα με το ζόρι αναπνέω, πιο πολύ από το στόμα αναπνέω. Ο λαιμός μου είναι πρισμένος, η μύτη μου είναι όλη την ώρα, είμαι στα χαρτομάντιλα. Έχω και ένα empty εδώ, Ρονάλ. Τα empty θα τα κάνω μάλλον αργότερα την ίδια μέρα. Για να δούμε μήπως λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω. Μάλλον εδώ είναι καλύτερη μουσική. Λοιπόν, σας έχω ένα mini haul κάτω από 20 ευρώ. Εννοώντας ότι... λοιπόν, πήγα στο σούπερ μάρκετ του Βασιλόπουλου με αφορμή να... Συγγνώμη. Με αφορμή να πάρω το Extraordinary Oil επειδή είχα ακούσει τόση προσφορά. Και είχα και ένα κουπόνι των 6 ευρώ, το οποίο τελικά δεν έδωσα. Δηλαδή το έδωσα και μου είπε η πωλήτρια ότι έπρεπε να σου το δώσω νωρίτερα. Δεν κατάλαβα. Αλλά δεν πειράζει. Άλλη φορά. Λοιπόν, ας ανεβαίνουμε λίγο, ας ανεβάζουμε λίγο ρυθμούς. Να ξεκινήσω. Έχω 2, 4, 6, 6 διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό είναι ένα mini haul, τα οποία τα πήρα σχεδόν όλα από το Βασιλόπουλο. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το top of the top. Μάλλον δεν χρειάζεται καν να μιλήσω, έτσι. Δεν ξέρω, προσπαθώ να κρύψω το φως, αλλά δύσκολο σήμερα, για να βλέπετε καλύτερα. L'Oreal Elvive Extraordinary Oil, για βαμμένα μαλλιά, φίλτρα UVA, εκχυλίσματα πολύτιμων λουλουδιών, στα 100 ml. Δεν ξέρω αν σας το έχω διαβάσει αυτό. Φοριέται είτε πριν το λούσιμο, είτε πριν το βούρτσισμα, είτε σαν τελικό φινίρισμα. Εγώ το βάζω 2-3 φορές τη μέρα. Ακόμα δεν το έχω ανοίξει βέβαια. Έχω λίγο από το παλιό. Να σας πω ότι κανονικά αυτό το λαδάκι έχει στα 10 ευρώ. Αλλά εγώ το πήρα με 30% έκπτωση, αν δεν κάνω λάθος, στα 7,99. Πάρα πολύ καλά νομίζω. Και άμα είχα δώσει και το κουπόνι θα το είχα πάρει δηλαδή 1 ευρώ, αλλά βλακεία μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να συνεχίσω με ένα καλλιντικό, το οποίο δεν το πήρα από Βασιλόπουλο, το πήρα από ένα πανταπολείο εδώ κοντά στο σπίτι μου. Σας είπα ότι φέρνει Golden Rose. Είχα πάει να πάρω τη μάσκαρα που έδειξε η Δέλα Ζάζα, η Ζαχαρούλα, στο κανάλι της. Την City... Αχ, City Style, δεν είμαι σίγουρη, δεν την είχε. Είχε μια πορτοκαλί, μια κίτρινη που πήρα, μαύρη, μπλε, ενώ εξωτερικά έτσι. Αλλά δεν είχε αυτή, μια χρυσή είχε, τέλος πάντων. Πήρα αυτήν εδώ στα 3,5 ευρώ. Φαίνεται. Golden Rose Definite Defined Lashes Maximize Μάσκαρα, Last Volume, Lift Up, Perfect Definition. 1,3 ml, σχετικά μικρούλα δηλαδή. Αλλά για 3,5 ευρώ νομίζω είναι πολύ καλή. Ακόμα την έχω δοκιμάσει. Να τη... Είναι λίγο... Κάνει μία μικρή κλίση μέσα, πώς να το πω, ένα βαθούλωμα και πάλι γίνεται πιο φαρδιά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Απλά είπα να τη δοκιμάσω γιατί είμαι συνέχεια με μία μάσκαρα της Max Factor αδιάβροχη και με παιδεύει πολύ στο ντεμακιγιάζ. Τώρα πάλι με τελείως άβαθη. Φορώ ένα κρυγιονάκι. Θα σας το γράφω από κάτω.
Ούτε καν κρέμες δεν πρόλαβα να βάλω. Σάββατο σήμερα, ντε. Θα βαφτούμε μετά, θα τα κάνουμε λίγο αργότερα αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω με το καλημέρα. Σας είπα, 3,5 ευρώ, σας το είπα. Λοιπόν, πάμε στις αγαπημένες μου Oral-B Pro Expert, φθοριούχες οδοντόκρεμες. Είναι η πολλαπλή προστασία. Εγώ σας είχα δείξει μία που είναι για blackenate, πως το γράφει, για whitening, λεύκανση. Αλλά αυτήν μου είχε συστήσει ο οδοντίατρος και αυτήν είχα σε δείγματα που αγαπώ πάρα πολύ. Την είχε κοιτάω εγώ το μεταξύ, στην κοσμάρα μου χθες, θα σας πω μετά. Κοιτάω και βλέπω μία σημεία δώρο, 3,47. Ναι. Τι κοιτάω, λέω, και μία σημεία δώρο, πολύ δεν είναι. Μετά συνειδητοποιώ, το 3,47 κάνει μία. Και πάλι ήταν φτηνή. Άρα 2 στο 3,47, απίστευτη τιμή. Είναι για πολλαπλή προστασία. Δεν θέλω να διαβάσω εγώ τα ισπανικά τώρα. Κάνει δηλαδή για την περιδόνα, για ούλα, για πλάκα, για ευαισθησία, σμάλτο, πέτρα, λεύκανση και φυσικά αναπνοή, που είναι νομίζω το πιο σημαντικό από όλα, κορίτσια. Δηλαδή αυτό που όλοι καταλαβαίνουν, δηλαδή τα εξτεκρινισμένα δόντια μπορεί πολλοί να τα έχουν, δεν λέει κάτι, ειδικά οι καπνιστές, αλλά η αναπνοή νομίζω είναι ότι καλύτερο και με αυτή την οδοντόκρεμα ό,τι λέει, ό,τι σου προσφέρει και ό,τι σου υπόσχεται, πραγματικά το κάνει σε υπέρτατο βαθμό. Λοιπόν, και έχει και φρεσκά δαμέντα, στα 75 ml μία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Αν θέλετε κάτι άλλο και δεν το έχω στο μυαλό μου τώρα. Συνεχίζω. Με μια λοσιόν καθαρισμού, cleansing lotion, της Care, που είναι του Βασιλόπουλου, μία μάρκα του Βασιλόπουλου. Το νοτική λοσιόν για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα. Επειδή έχω λίγο ευαίσθητο δέρμα τώρα με την ακμή και με αυτά, είπα ότι δεν θα έχω πρόβλημα και όντως χθες το βράδυ το δοκίμασα. Είναι στα 200 ml, πάρα πολύ καλά, και είχε 3,24 από ό,τι βλέπω πίσω στις σημειώσεις μου. Εγώ το πήρα, για να πω την αλήθεια, για τα μακιγιάζ, αντί για να πάρω τον Garnier, επειδή το είχε 6,5, το είχε 7, δεν το είχε σε προσφορά. Και είπα, ας το πάρω κάποια άλλη στιγμή, ας πάρω τώρα αυτό, γιατί χρησιμοποιούσα το Express της Garnier, το ντεμακιγιάζ ματιών 2-1, το διφασικό. Το χρησιμοποιούσα με ένα ή δύο βαμβακάκια σε όλο το πρόσωπο, μαζί με τα μάτια. Και έλεγα, για να μου τελειώσει άδικα, να πάρω ένα άλλο, και έτσι πήρα αυτό. Λέει με εθέρεα έλαια φρούτων, μυρίζει καταπληκτικά, αλλά θέλει πολύ μικρή ποσότητα, γιατί εγώ έβαλα αρκετή και έσταζε παντού, δεν θέλει πολύ ποσότητα στο πομπον. Τωρώνει το δέρμα, λέει απλώς σε καθαρό πρόσωπο, παρόλο που είναι cleansing. Εγώ στο μακιγιάζ μου κατευθείαν το άπλωσα και το έβγαλε πάρα πολύ καλά. Φυσικά πάντα πλέναμε μετά, γιατί βάζω και κρέμες για την ακμή κλπ. Μην σας πρίζω τώρα. Κάποια άλλη στιγμή θα κάνουμε skin care routine. Λοιπόν, αυτό ήταν στα 200 ml, είπαμε 3,24. Συνεχίζουμε με τα πολύ αγαπημένα που τα έχω ανακαλύψει πριν περίπου ένα χρόνο και. Είναι τα Wet Wipes, τα μορμάντιλα του Βασιλόπουλου του 365 αυτής της εταιρείας. Έχει 80 μέσα, κοιτάξτε ποσότητα. Τα είχα ανακαλύψει πάρα πολύ καιρό, γιατί εγώ είμαι μανιακή με την καθοριότητα στην ευαίσθητη περιοχή και λοιπά, στην τουαλέτα, καταλαβαίνετε τώρα, μην επεκταθώ. Και τα είχα δει τελείως τυχαία κοντά στο ταμείο, στο Βασιλόπουλο, όχι αυτό που είναι στην Ανατολή, στα Γιάννενα, αυτόν που είναι στη Μακαρίου, τώρα που να σας πω, οι περισσότεροι δεν είστε από τα Γιάννενα. Τέλος πάντων, είναι paraben free, είναι για τα μωράκια, αλλά σαν μωρομάντιλα, εγώ ανέκαθεν, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν μπορώ χωρίς αυτά. Χωρίς γενικά μωρομάντιλα. Και τότε που τα ανακάλυψα, αποπειράθηκα να πάρω άλλα πιο φτηνά, πιο ακριβά, δεν μου άρεσαν, είναι πάρα πολύ υγρά. Για το μακιγιάζ κάνουν θαύματα, δηλαδή αν πας σε ένα ταξίδι, μπορεί να είναι ογκώδη,
αλλά μπορούν να κάνουν για πάρα πολλές δουλειές. Δηλαδή, ακόμα και για να καθαρίσεις κάτι, πώς θα σας το πω, είναι τα πάντα όλα. Έχει μέσα 80, είπαμε, και ήταν στο 1,5 ευρώ, 1,48. Και μυρίζουν και πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, μορουδιακά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και συνεχίζω με το τελευταίο νέο απόκτημα. Ήμουνα χθες με την κολλητή μου την Τζέννη και τον ανιψιώτη στο Μιχαλάκι που καμιά φορά μας βλέπει, έχω να σας πω. Και που λέτε, φτερνίστηκε το παιδί και ανοίξαμε ένα πακέτο χαρτομάντιλα. Και λέω, ναι, χαρτομάντιλα, καλά που μου το θυμήσατε γιατί δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ήμουνα στην κοσμάρα μου χθες, θα σας πω σε λίγο. Και ήταν, πόσα πακέτα είναι ρε παιδιά, 10 πακέτα, ήδη έχω βγάλει τα 2, φανταστείτε, από χθες το απόγευμα. Το 3,65 πάλι, αχ, θα φτερνιστώ, στα 72 λεπτά. 72 λεπτά, λοιπόν, πάρα πολύ καλά, έχει το κάθε πακετάκι 10 κομμάτια μέσα, 10 χαρτομάντιλα. Πάρα πολύ φτηνά και πάρα πολύ... πάρα πολύ ικανοποιητικά. Γενικά το προϊόν του Βασιλόπουλου, του Μασούτη, του Carrefour μ' αρέσουν, δεν έχω παράπονο. Λοιπόν, αυτά ήταν τα 6 νέα μου πραγματάκια. Σύνολο, άμα τα δείτε, είναι κάτω από 20 ευρώ. Γι' αυτό λέω ένα mini haul, ας πούμε. Μην νομίζετε ότι πηγαίνω συνέχεια για ψώνια. Απλά έτυχε να έχω κάποια χρήματα και επειδή ήταν πολύ άδειο το σπίτι από προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ, ιστορίες. Πέταξα και πάρα πολλά πράγματα, άμα δείτε το χέρι μου. Έχει ακόμα κραγιόν παλιά που τα είχα ξεχασμένα και δεν τα πετούσα. Και δεν λένε να φύγουν. Λοιπόν, ας μπω τώρα στο θέμα του γιατί χθες δεν έκανα βίντεο. Ακόμη ίσως είναι λίγο πρισμένα τα κόκκινα τα μάτια μου. Έριξα κλάμα, κορίτσια, γιατί βρίστε με, μουτζώστε με, διαγράψτε με, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είμαι τρελή και παλαβή. Παρακολουθούσα, λίγο πριν αποφασίσω να κάνω το βίντεο σας, διάβασα στο Facebook ότι ο Κώστας Δόξας, τον οποίο έχω φίλο, στο Facebook εννοώ και ότι αυτός το ανακοίνωσε, γι' αυτό το αναφέρω, ότι θα δώσει στη Πάτρα τηλεφωνική συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Τσίχλα στο 103,3 FM, τη Μουσική Λάμψη. Μία, τέλος πάντων, όπως είπα, τηλεφωνική συνέντευξη και δεν άντεχα, μπήκα, τον άκουσα. Είναι το άλλο μου μισό, πρέπει κάποιο να τον ενημερώσει άμα τον ξέρει. Πολύ συγκινήθηκα με το πώς μιλάει, το τι λέει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος και εκφράζει είτε μέσα από τραγούδια, μέσα από το Your Face Sounds Familiar, θέλετε, δεν ξέρω, από οτιδήποτε. Είναι, πιστεύω, καταπληκτικός άνθρωπος και αυτό φαίνεται... Μόνο που ακούς τη φωνή του και μόνο που κοιτάς τα μάτια του. Τέλος πάντων. Και είχα συγκινηθεί και τα μάτια μου είχαν βριστεί και δεν μπορούσα να σας κάνω το eye makeup tutorial σε μπλε υποτόνους που ήθελα. Τόνους. Δεν πειράζει. Θα σας το κάνω κάποια άλλη στιγμή που θα είμαι καλύτερα. Εξωτερικά δηλαδή, γιατί εσωτερικά ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη, μην νομίζετε. Αυτά από μένα, θα επανέλθω λίγο αργότερα με ένα άλλο βιντεάκι, μάλλον empties θα είναι. Έχω πάρα πολλά empties που τα πέταξα δυστυχώς κατά λάθος. Θα ψάξω να βρω υπόλοιπα ή να σας δείξω την αντικατάστασή του και εσείς θα φανταστείτε ότι είναι άδειο. Λοιπόν, αυτά από μένα πρωί-πρωί. Ξανά εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα, να είστε πάντα καλά, να περάσετε υπέροχα όσες βγείτε, αλλά και όσες κάτσετε σπίτι. Πάλι μιλάω σε θηλυκό, σε θηλυκό πρόσωπο το έχω. Είναι πρωί ακόμα, ξέρετε, το πρωί με έχετε καταλάβει, δεν μιλάω καλά. Παρ' όλα αυτά, σας αγαπώ, ελπίζω να με αγαπήσετε κι εσείς. Πάρα πολλά φιλιά. Ό,τι θέλετε από κάτω, σχόλια, συμβουλές, να μου προτείνετε θέμα βίντεο, ό,τι θέλετε, like, dislike, βρείτε με και στο Facebook ως Δήμητρα Κτενίδου.
Αυτά από μένα. Πήγαμε στα 15 λεπτά. Πολλά φιλάκια!